Πάμε να δούμε τι συνέβη σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. 19χρονος αλλοδαπός εισέβαλε μαχαίρι στο σχολείο, τραυμάτισε το διευθυντή με ένα μαχαίρι, χτύπησε έναν μαθητή, ο οποίος και εκείνος είναι από χώρα του εξωτερικού, με σφυρί. Τι γίνονται στα σχολεία μέσα? Μπάπτε σκύλια, λέστε! Αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο εξωτερικό, συμβαίνουν στη χώρα μας. Συμβαίνουν στη χώρα μας με πρωταγωνιστές, ξαναλέμε, έναν 19χρονο αλλοδαπό και έναν άλλον αλλοδαπό 19, ναι, και αυτός μαθητή, ο οποίος ήταν μέσα στο σχολείο. Ναι, πάμε, ναι. Πάμε να μας δώσει και ο Δέρης Καραγιάννης λεπτομέρειες. Έχεις και εσύ, Σταυλαλούρου. Σας ακούμε. Τι έγινε, Ανδρέα? Είναι ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας Γεωργιανός 19χρονος, ο οποίος μπήκε στο σχολείο, εισέβαλε στο 41ο γυμνάσιο της Αθήνας και πήγε, επιτέθηκε με σφυρί στο κεφάλι εναντίον μαθητού και μαχαίρωσε τον διευθυντή του σχολείου, παρακαλώ, ο οποίος πήγε να τον προστατέψει. Και σήμερα με μαρτυρίες ήρθε αποφασισμένος ο 19χρονος Γεωργιανός, και όλα αυτά συντελούνται στην Αθήνα, κύριοι, σήμερα 2024. Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί της Τρίτης είχαμε ένα φοβερό επεισόδιο. Έχουν μιλάνε όλα τα μίντια για το ζήτημα αυτό. Σε λίγο θα μας πούνε και τα διεθνή μέσα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν δυστυχώς αυτά. Επίθεση ενός 19χρονου από τη Γεωργία να τραυματίζει με σφυρί ένα 18χρονο μαθητή του σχολείου. Το σχολείο μπορεί να είναι άσυλο προστασίας των παιδιών. Βλέπουμε τελικά ότι είναι μπάχαλο και μπαίνει όποιος. Δύο. Φώναξε και τον αδερφό του, Ανδρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει μία μαθήτρια, η οποία και εκείνη σοκαρισμένη περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το τι είδε. Και στην πόρτα. Και σήμερα ο αδελφός του Γεωργιανού ήρθε για να πάρει συσσαγωγικά, νομίζω, εκδίκηση για τον αδελφό του. Και μπήκε κανονικά, πέρασε από το σχολείο μας, χωρίς, ξέρω εγώ, να του πει κανείς τίποτα. Ουσιαστικά. Ανοιχτή πόρτα, ναι, πάντα είναι ανοιχτή η πόρτα, ξέρω εγώ, για τον οποιοδήποτε. Και ο φύλακας. Είναι ένας φύλακας που είναι κάθε μέρα εδώ και βλέπει τι γίνεται, και είναι και ένας φύλακας ο οποίος κάθεται πάντα μέσα. Και εισαγωγικά δεν βλέπει και τόσο πολύ. Δηλαδή έρχεται προς το τέλος, 5-10 λεπτά πιο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Μπήκε λοιπόν μέσα. Ναι, και ο διευθυντής δεν νόμιζε ότι είχε καταλάβει τίποτα, γιατί μας είπε να προσέχουμε, γιατί κανονικά σήμερα θα πηγαίναμε εκδρομή. Και ανεβαίνουμε πάνω και είχαμε πάει στις τάξεις και ακουγόντουσαν ότι υπάρχουν αίματα στις σκάλες, επειδή ο αδελφός του Γεωργιανού ήρθε και το χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι και μαχαίρωσε το διευθυντή στον εφρό του. Ο διευθυντής όμως προσπαθούσε να κρατήσει αυτό το παιδί ώστε να μην επιτεθεί στο παιδί, γιατί νομίζω είχε ήδη λιποθυμήσει ή ήταν που είχε χτυπηθεί. Μας είχαν κλειδώσει οι καθηγητές στη τάξη μας για την ασφάλειά μας, γιατί έλεγαν ότι είχε ανεβεί και στο δικό μας τον όροφο. Και αυτός είχε προσπαθήσει να κρυφτεί όταν χτύπησε το παιδί και το διευθυντή, και είχε κρυφτεί στο υπόγειό μας και τον είχαν βρει αστυνομικοί. Είχαν έρθει και ασθενοφόρα. Τι είπε εκείνη τη στιγμή? Ποιος? Όταν πήγαν και τον πιάσαν, ακούσατε? Όχι, γιατί δεν μας άφηναν να φύγουμε. Ήμασταν κλειδωμένοι στις τάξεις για την ασφάλειά μας. Μάλιστα. Περίπου τι ώρα έγινε αυτό? Μόλις χτύπησε το κουδούνι, περίπου 8:30. Για να μπείτε για μάθημα? Ναι, και να φύγουμε εμείς που είχαμε να πάμε εκδρομή. Κάποιος φύλακας μπροστά στην πόρτα δεν υπήρχε, μπήκε έτσι. Ναι, βασικά δεν ξέρω αν ήταν ακόμα μέσα ή αν είχε βγει, αλλά νομίζω τον είχε περάσει για κανονικό μαθητή, γιατί είναι κάποιοι μαθητές στο σχολείο μας που έρχονται χωρίς τσάντα, που είναι από τα παιδιά που θα φύγουν την πρώτη ώρα. Υπάρχει στο σχολείο? Ναι, δύο. Δύο φίλοι. Αλλά είναι ανάλογα τη μία εβδομάδα, ένα την εβδομάδα. Και είναι συνέχεια μπροστά στην πόρτα? Είναι αυτό, αυτή η θέση, ο ρόλος του? Ο ένας φύλακας είναι πάντα μπροστά, από την ώρα που θα έρθει πάντα. Μπροστά. Ναι, κάνει τη βόλτα έτσι. Ωραία. Ενώ ο άλλος φύλακας, επειδή εγώ έρχομαι πολύ νωρίς στο σχολείο γενικά, 8:40 θα έχω έρθει. Εκείνος ο φύλακας κάθεται πάντα μέσα σε μια αίθουσα που είναι πίσω από τις βρύσες. Σήμερα το πρωί λοιπόν που ήταν αυτός ο φύλακας? Εκεί μέσα. Και δεν τον είδε τον Γεωργιανό? Δεν νομίζω, γιατί πιστεύω θα το σταμάταγε, ξέρω εγώ, γιατί δεν κάνουμε μαθητή στο σχολείο. Θεωρούσε ότι ήταν μαθητής? Λογικά ναι. Αλλιώς πιστεύω θα είχε κάνει κάτι να το σταματήσει. Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα κλειδωμένα όλα τα παιδιά μας σε μια αίθουσα, δεν ξέρετε τι γινόταν απέξω. Όντως, υπήρχαν παιδιά που είχαν πάθει κρίση πανικού, έκλεγαν και φοβόντουσαν πάρα πολύ.
Και όντως και όταν κατεβαίναμε από τις σκάλες και εγώ φοβήθηκα και αηδίασα και δεν νιώθα καλά γιατί είδα τα αίματα που υπήρχαν και στους τοίχους και κάτω και υπήρχαν και άλλα πράγματα και ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ευχαριστούμε κορίτσι, ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, βλέπετε το τι γίνεται μέσα στα σχολεία μας. Αφγανοί, Γεωργιανοί, ό,τι όλοι και βλέπετε τι γίνεται. Και φοβάται ο Έλληνας πολίτης να πάει το παιδί στο σχολείο. Απροστάτευτα τα παιδιά. Βλέπουμε τι εγκληματικότητα υπάρχει. Τσακώνονται οι δύο, φεύγει ο άλλος, φάνε το αδερφό του, έρχεται, πάνε να το σκοτώσει τον άλλον και πάνε να σφάξουν τον διευθυντή του σχολείου που πήγε να προστατεύσει το σχολείο του. Αν είναι δυνατόν. Ξέρετε την εγκληματικότητα υπάρχει στα σχολεία. Και εγώ το πω το εξής, γιατί δεν είμαστε ρατσιστές. Δυστυχώς, υπάρχουν καταγγελίες. Έχουν γκαιτοποιηθεί σχολεία. Τα σχολεία μας έχουν γκαιτοποιηθεί. Και έχουμε επιθέσεις συνεχόμενες. Ακόμα και σε δημοτικά σχολεία ισχύει αυτό. Καλή είχαμε δράστη 5 ετών, να πει να κλέψει 5 ετών. Σε συμμορία. Υπάρχουν πραγματικά καταστάσεις οι οποίες είναι απίστευτες. Και συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Όλη αυτή η πολυεθνικότητα, όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και πρέπει να τα δουν λίγο. Σοβαρά. Θα πρέπει να τα δουν σοβαρά. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα μέσα στα σχολεία. Μπαίνουν μέσα οι άλλοι, μπουκάρουν όπως είναι ακριβώς εξωτερικό. Αυτά που βλέπαμε και λέγαμε τι είναι και τι γίνεται στο εξωτερικό συμβαίνει στην Ελλάδα. Αποθαύμαζε ο διευθυντής του σχολείου. Από θαύμα ο άνθρωπος είναι ζωντανός σήμερα. Που μπήκε μπροστά. Γιατί αύριο θα βγαίνανε τα κανάλια και θα λέγανε ο διευθυντής ευθύνεται. Πήγε ο διευθυντής να προστατεύσει μέσα το σχολείο του και παρολίγον να τον έκλειγε η οικογένειά του. Κατάντησε η αστυνομία, κατάντησαν οι διευθυντές του σχολείου να κάνουν τους αστυνομικούς. Πάμε να δούμε τι λέει ο αντιπρόεδρος Σολμέ. Ήρθα εδώ στο σχολείο, είμαι αντιπρόεδρος Σολμέ, ήρθα να ενημερωθώ από τους συναδέλφους, κοντά κυρία για την υγεία του μαθητή, αλλά και του συναδέλφου του διευθυντή, οι οποίοι και δύο έχουν πάει στο νοσοκομείο, όπως γνωρίζετε. Το περιστατικό είναι όπως περιγράφηκε και εγώ είχα μάθημα στο σχολείο μέχρι την τρίτη ώρα, δηλαδή και ήρθα τρέχοντας. Το θέμα αυτό είναι το θέμα της βίας είναι ένα θέμα έξω από το σχολείο, το οποίο αντανακλάται. Μπαίνει μέσα στο σχολείο, με αυτόν τον τρόπο που περιγράφηκε και από την είδηση. Είναι κοινωνικό θέμα. Πραγματικά δίνουν μάχη συνάδελφοι χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα με αυτά τα ξημένα προβλήματα και σε περιοχές που είναι πιο δύσκολες, προκειμένου να μπορέσουν να διαφυλάξουν, να το πω έτσι, την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να διαπαιδαγωγήσουν αυτά τα παιδιά, να προσφέρουν, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Το μυαλό μας είναι και στο μαθητή πάνω απ' όλα, αλλά και στο συνάδελφο. Ελπίζουμε να γίνουν γρήγορα καλά. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, όχι τόσο βάναυσα, αλλά υπάρχουν. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, έντονο και προσπαθούμε να δίνουμε μάχη στα σχολεία. Δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας, όπως καταλαβαίνετε, αλλά προσπαθούμε να δίνουμε μάχη προκειμένου να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, προκειμένου αυτά τα φαινόμενα και να εξαλειφθούν, αλλά και να συμβάλλουμε συνολικά στην ανάπτυξη, τη φυσιολογική αυτών των παιδιών. Απίστευτα πράγματα. Και πάμε στην εγκληματικότητα. Ότι εγώ συμφωνώ απολύτως με τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ. Όντως το πρόβλημα δεν δημιουργείται στα σχολεία, δημιουργείται στην κοινωνία και αντανακλάται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Δυστυχώς εισπράττει μια μορφή βίας ο σημερινός νέος και την βγάζει με έναν τρόπο και βλέπουμε ότι έχει γίνει έκρηξη της εγκληματικότητας και της βίας στα νέα παιδιά. Αυτό δεν οφείλεται μόνο σε κοινωνικούς παράγοντες, είναι και το θέμα των προτύπων, είναι και το θέμα των social media. Σκεφτείτε το εξής, για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι νεαροί σήμερα, πρέπει να δούμε ότι αυτό που έκανε αυτό το παιδί, την εγκληματική αυτή πράξη, μερικοί τον αποθεώνουν τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή